Έχω 6 παιδιά. 6 παιδιά έχεις. Mm-hmm. Μπράβο. Να σε ζήσω. Ευχαριστώ πολύ. Και με παράτησε η γυναίκα μου. Σε παράτησε γιατί. Με παράτησε. Έχεις τα 6 τα παιδιά εσύ. Ναι. Δεν μπορούσε λέει να τα βγάλει πέρα με τα παιδιά μου. Γιατί μόνο δικά σου παιδιά ήταν. Ναι. Είναι από άλλο γάμο. Από άλλο γάμο. Mm. Αυτή είχε κάνει και άλλο γάμο. Α, αυτή είχε κάνει άλλο. Ναι, ναι, αυτό λέω. Αυτή είναι από άλλο γάμο και δεν δέχεται τα παιδιά τα δικά μου, τα οποία είναι από τον ίδιο γάμο που είχε κάνει αυτή με τον άλλον. Τα παιδιά είναι από τον άλλο το γάμο. Τα παιδιά είναι δικά μου. Α. Από το γάμο το δικό της. Ναι. Με τον άλλον. Απλά τα υιοθέτησα εγώ και τα θεωρώ σαν δικά μου. Δικά της παιδιά δηλαδή. Όχι, του αλλονού. Τα είχε τα παιδιά εκείνος. Όχι, τα έκανε με αυτήν. Με αυτή, αυτή η μάνα ήταν. Ναι, η μάνα. Η γυναίκα μου, η πρώην. Είχε τα 6 παιδιά μαζί μου. Είναι. Αλλά τα είχε κάνει με τον άλλον. Και τώρα ποιος τα κοιτάει. Ο άλλος. Τάφτει σε σένα τα παιδιά και έφυγε. Τώρα εγώ συζώ με τον άλλον. Με τον άντρα της. Με τον άντρα της, τον κανονικό. Όχι, μην το πάτε στο πονηρό. Όχι, καλά. Απλά πέρα... συζούμε είναι, σαν φίλες. Ναι, ναι, επειδή τα υιοθέτησες πολύ. Ναι, ναι, ναι. Έχει τρελάθηκα. Εν τω μεταξύ εγώ δεν μπορούσα να τραγουδήσω πολύ εύκολα, γιατί είχα βγει με κάτι φιλαράκια πριν. Είχαμε πάει σε ένα ταβερνάκι και είχαμε φάει κάτι γουρνόπουλα, κάτι γαλοπούλες, κάτι σε αργούς, κάτι σε γρήγορους, κάτι σε πολύ αργούς, κάτι σε πολύ γρήγορους. Μια ρώσικη, ένα τζατζίκι, μια τυροσαλάτα, μια κοπανιστή στον τοίχο ήταν αυτή αυτός. Κατά λάθος όπως τη χτύπαγε, του φεύγει η σαλάτα και πάει και κοπανάει στον τοίχο. Τιν! Πάνω στον τοίχο. Και πάει, κύριε μου, τον είδα με τα μάτια μου, σας το λέω δηλαδή, και ανατριχιάζεται. Και την κατεβάζει από τον τοίχο όλη την κοπανιστή και την βάζει στο πιάτο, και μας τη φέρνει. Και την τρώμε. Κάτι καραβίδες, κάτι γαρίδες, κάτι μπαϊδάκια, κάτι ψάρια. Κάτι μαρίδες, κάτι τσιπούρες, κάτι αθερίνες, κάτι. Πώς τα λένε και τα ψάρια τα μεγάλα. Καρχαρίες, κάτι καρχαρίες θα έχει φέρει, ναι. Μια σαλάτα του σεφ. Μια σαλάτα του άλλου σεφ. Είχε δύο σεφ αυτός. Και ο καθένας έκανε τη δικιά του. Μια σαλάτα της γυναίκας του σεφ. Η οποία μαγείρισα. Ένα χέρι. Μιλάμε το τι φτιάχνει αυτή η γυναίκα, δεν μπορώ να καταλάβω. Μα δεν μπορώ, σας λέω. Να δείτε όταν βγαίνω και τραγουδάω του Μανώλη Αγγελόπουλου τα μαύρα μάτια σου. Τα μαύρα μάτια σου. Στο τέλος που κάνει να 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 να. Εκεί τραγουδάει όλο το μαγαζί μαζί μου. Αλλά αυτοί τι κάνουν, αρχίζουν και μου τζώνουν. Να 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 να. Εγώ επειδή έχω τα μάτια κλειστά, δεν έβλεπα στην αρχή. Και λέω όλο το μαγαζί, λέω για πάρτι μου τραγουδάει, και αυτό η να 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 να. Φοβερό πράγμα. Και εδώ στη Μούτζα, έτσι. Ναι, τίγκα στη Μούτζα. Βγαίνω μία φορά στο πρώτο πρόγραμμα, ελαφριά και τέτοια. Βγαίνω μία στο δεύτερο, λίγο πιο βαριά. Βγαίνω μία φορά στο τρίτο, τα πολύ βαριά. Και βγαίνω μία φορά και στο τέταρτο, τα ασήκωτα. Δηλαδή είμαι. Αυτό το σκεφτούμε και είμαι ξαπλωμένος κάτω στην πίστα και τραγουδάω. Τόσο βαριά, δηλαδή ασήκωτα, γιατί είναι που χορεύουν οι μάγκες. Το ξέρετε. Η βαρύσκια ασήκωτα. Ναι, η βαρύσκια ασήκωτα. Λέει. Μιλάμε αγκέντε βοτάνικ. Αλλά μιλάμε ξάπλα είμαι. Αλλά το μαγαζί. Έχει πλούσιο πρόγραμμα, 15 τραγουδιστές πήρε τηλέφωνο να έρθουν, 2 ήρθαν τελικά. 20 μελές μπαλέτο, δεν έχει. Λουλουδούδες, κάργα, έχουν τα άλλα μαγαζιά, εμείς ούτε μία. Αλλά πάει καλά. Έχουμε 6 τραπέζια, κάθε βράδυ τα 2 τουλάχιστον είναι γεμάτα. Και μου έχει μείνει το γρανάζι τώρα αυτό στο λαιμό εδώ. Φτύνω κάτω γιατί τώρα που να ανοίγω παράθυρο. Θέλετε να φτύσετε κάτω άμα θέλετε. Αχ, εγώ αδικήθηκα. Ήταν να πάω στο εξωτερικό. Είχα πρόταση από το εξωτερικό. Αλλά δεν με αφήσανε στο αεροδρόμιο να φύγω, γιατί φοράω εγώ ένα μεταλλικό εδώ με τα γιον, το οποίο χτύπαγε μόλις παίρναγα από το, ξέρετε, από το μηχάνημα. Και δεν μπορούσα να το βγάλω, γιατί ήταν πολύ κοντή η αλυσίδα. Και ήταν μασίφ. Δεν είχε κουμπωμά. Και δεν με αφήσανε να φύγω από αυτό. Θα ήμουν τώρα στο εξωτερικό, μου είχαν πει να πάω στους ομογενείς. Και
Μου είχαν πει να πάω στους ομογενείς εκεί. Γιατί λέγονται ομογενείς, αυτοί έχουν όλοι όμοιο γέννη. Έτσι, έτσι. Τι. Αλλά και εγώ με τη δουλειά που να προλάβω, τραγουδάω συνέχεια. Πάω σε κάτι πανηγύρια, με φωνάζουνε. Εκεί είναι χαμός γίνεται, έχετε ακούσει. Παντρεμένη κι δυο γύρνασε. Παρακαλώ, παντρεμένη κι δυο γύρνασε. Παρακαλώ. Σε γελάδες που τρελάθηκαν. Τώρα έχουμε λέει τα αρνιά, τα κοτόπουλα. Εν τω μεταξύ εγώ επειδή κοιμάμαι σαν κοτόπουλο, φοβάμαι μην κολλήσω. Γιατί κάνω πολύ ελαφρύ ύπνο. Δηλαδή, έτσι και κοιμάμαι και ακούσω ένα τσικ, δεν ξυπνάω. Πρέπει να ακούσω δηλαδή πολύ δυνατό θόρυβο για να ξυπνήσω. Και αν κοιμάμαι σαν κοτόπουλο με ένα, αλλά από τα μεγάλα, τα βαριά, σε μία στάνη που είχε διάφορα πρόβατα, ζώα και αυτά, ένα πρόβατο λέει είχε τρελαθεί και είχε ξαπλώσει μέσα στις λάσπες και έκανε το γουρούνι. Την είχε δει γουρούνι. Δίπλα του ακριβώς ένα άλλο πρόβατο, ακριβώς το ίδιο. Είχε πέσει κάτω μέσα στη λάσπη να κυλιέται και να κάνει ότι και καλά είναι γουρούνι. Πιο δίπλα ένα γουρούνι κυλιότανε στις λάσπες. Αυτό ήταν καλά, έτσι. Δεν είχε πάθει τίποτα. Απλά έβλεπε τα πρόβατα και έκανε τα ίδια. Ένα άλλο πρόβατο έκανε την κόταλη. Και όχι μόνο κακάριζε, έκανε και αυγά.